Η ζωή της αυτοκράτηρας Ελισάβετ της Αυστρίας, γνωστή και ως πριγκίπισσα Σίση, η θλιμμένη πριγκίπισσα, ίσως η πιο αγαπημένη αυτοκράτηρα που πέρασε ποτέ από τον θρόνο της ισχυρής Αυστριακής και αργότερα της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι, αλλά είχε εφιαλτική και τραγική πορεία. Η πριγκίπισσα Σίση γεννήθηκε το 1837 στο Μόναχο της Βαβαρίας και ήταν η μικρότερη από τις δύο κόρες του Μαξιμιλιανού Ιωσήφ και της Λουδοβίκα, δούκα και πριγκίπισσας της Βαβαρίας αντίστοιχα. Σε ηλικία 15 ετών, το καλοκαίρι του 1853, την ερωτεύεται σφόδρα ο 23χρονος αυτοκράτορας της Αυστρίας, Φραγκίσκο Ιωσήφ, και ξαδελφός της, ο οποίος προοριζόταν για σύζυγος της αδελφής της Νένε. Ο γάμος τους έγινε στη Βιέννη τον επόμενο χρόνο, στις 24 Απριλίου 1854, κάτω από το άγρυπνο μάτι της μητέρας του, της άκαμπτης και δεσποτικής Σοφίας. Η όμορφη πριγκίπισσα Σίση, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον κόσμο, ήταν ερωτευμένη με τον σύζυγό της, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, αλλά καταπιεζόταν υπερβολικά από τα πρωτόκολλα, την αυστηρή πειθαρχία και τη σοβαροφάνεια της αυλής. Η ζωή της φάνταζε ονειρεμένη, αλλά η πραγματικότητα υπήρξε σκληρή. Σε ένα ταξίδι στην Ουγγαρία, μαζί με τα παιδιά και το σύζυγό της, οι κόρες της αρρώστησαν, πιστεύεται σήμερα από τύφο. Η Γκιζέλα κατάφερε να αναρρώσει, αλλά η πρωτότοκη Σοφία πέθανε. Η πεθερά της το βρήκε ως ευκαιρία για να την κατηγορήσει ως ανίκανη μητέρα, θέτοντας υπό την προστασία της το άλλο παιδί. Η ίδια έπεσε σε βαθιά μελαγχολία, μπλοκάροντας τη συναισθηματικά απέναντι και στα υπόλοιπα 3 παιδιά της. Η χαριστική βολή για την πριγκίπισσα Σίση ήρθε με το θάνατο του 30χρονου γιού της, Ροδόλφου και διαδόχου του θρόνου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με την ερωμένη του Μαρία Βρετσέρα, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Έγινε λόγος για διπλή αυτοκτονία των εραστών που ήταν αμφότεροι παντρεμένοι, αλλά και ότι πρόκειται για καθαρά πολιτική δολοφονία. Και κάπως έτσι η πριγκίπισσα Σίση, με κλονισμένη την ψυχική της υγεία, ξεκίνησε να κάνει ταξίδια. Με το που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, την αγάπησε τόσο που έχτισε μια έπαυλη στην Κέρκυρα, αφού λάτρεψε το νησί των Φεάκων, που έγινε και το ησυχαστήριό της. Λόγω της αγάπης της στην κλασική αρχαιότητα, αφιέρωσε το παλάτι της στον Αχιλλέα και το διακόσμησε με αγάλματα αρχαίων προσώπων, το γνωστό σε όλους Αχίλλειο. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1898, η 61χρονη αυτοκράτηρα χάνει τη ζωή της. Βρισκόταν σε περίπατο στη Γενέβη και περίμενε το πλοίο για το Μοντρέ, όταν ένας Ιταλός αναρχικός, ονόματι Λουίτσι Λουκένι, ως ένδειξη διαμαρτυρία στην άρχουσα τάξη και ψάχνοντας να σκοτώσει κάποιον αριστοκράτη, της επιτέθηκε με μαχαίρι. «Αγάπησα, έζησα, γύρισα τον κόσμο», είχε γράψει, «αλλά ποτέ δεν έφτασα εκεί που ονειρευόμουν».